μέσα στην εποχή που όλα θέλουμε να τα αλλάζουμε. Θέλουμε να αλλάξουμε κάτι στο πρόσωπό μας που δεν μας αρέσει, να το βελτιώσουμε, θα έλεγα καλύτερα. Πάμε να ακούσουμε μία πολύ όμορφη άποψη από ένα μοντέλο, το οποίο μας συζητά τι θα άλλαζε πάνω της, πώς έχει περάσει γενικώς από τη μόδα, από τα περιοδικά, από τη τηλεόραση. Πάμε να δούμε. Οι αλλαγές που κάνουμε πάνω μας πρέπει να είναι αρκετά φυσικές, γιατί όταν είναι αρκετά τρανταχτές, σε αποθούν από τον κόσμο της ομορφιάς. Η σύγκριση με τα περιοδικά είναι σίγουρα αναπόφευκτη, βλέποντας πανέμορφα μοντέλα που έχουν αρμονικό πρόσωπο, αλλά το σημαντικό είναι να βρεις και κάτι που ταιριάζει στο πρόσωπό σου, να μην είναι μια τέλεια μύτη όμως που δεν είναι αρμονική πάνω στο πρόσωπό σου. Και εγώ ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένη από το αποτέλεσμα. Το ήθελα από πάρα πολύ μικρή. Από το σχολείο είχα ένα μικρό bullying για τη μύτη, γιατί ήταν το μόνο άσχημο σημείο πάνω μου. Και το άκουγα συνέχεια και από τα αγόρια. Αργότερα, όταν ασχολήθηκα λίγο με το modeling, είχα θέμα στη δουλειά. Δηλαδή, πολλές φορές είχα ακούσει που μου λέγανε ότι πολύ ωραία κοπέλα, αλλά αυτή η μυτούλα σε χαλάει. Και το είχα συζητήσει με τους γονείς μου και ήταν υπέρ του να την κάνω. Και έρχεται η μέρα που μπαίνουμε στο χειρουργείο. Φοβόμουν πάρα πολύ γιατί δεν είχα ξανακάνει άλλο χειρουργείο στη ζωή μου. Αλλά τελικά ήταν κάτι τελείως ανώδυνο. Απλά υπομονή έπρεπε να κάνεις για ένα χρονικό διάστημα που είχα τον άρθηκα. Αλλά μετά ήταν υπέροχο το αποτέλεσμα. Πραγματικά όντως άλλαξε η ζωή μου από εκείνη την ημέρα και μετά. Και λόγω δουλειάς και λόγω συναναστροφής με τους ανθρώπους. Καταρχάς δεν το καταλαβαίνανε ότι έχω κάνει κάτι. Μου λέγανε κάτι έχεις κάνει και έχεις ομορφύνει, αλλά δεν καταλαβαίνω ότι έχω κάνει τη μύτη μου. Και ακόμη και τώρα, αν δεν το πω εγώ, δεν το καταλαβαίνουν. Είμαι υπέρ τα νέα κορίτσια, άμα θέλουν να κάνουν κάποια επέμβαση στο πρόσωπό τους, να το κάνουν προς το καλύτερο, να το κάνουν, απλά να το ψάχνουν αρκετά ώστε να βρουν το σωστό γιατρό, γιατί δεν μετράει μόνο η ομορφιά, αλλά μετράει και να είναι λειτουργική η μύτη. Η μύτη ή το οτιδήποτε κάνεις πάνω σου. Εγώ γι' αυτό το λόγο, όταν έψαξα μία γιατρό, δεν ήθελα απλά να είναι πλαστικός, ήθελα να είναι και ορειλά, ώστε να είναι σωστή η αναπνοή μου αργότερα. Και ήμουν πάρα πολύ ικανοποιημένη. Το βλέπω και από άλλες φίλες μου, οι οποίες θέλουν να κάνουν κάποιες αλλαγές, αλλά τους αρέσει το έντονο αποτέλεσμα, το οποίο όμως πιστεύω ότι δεν χρειάζεται λόγω ηλικίας, γιατί υπάρχει η νεανική ομορφιά, που απλά μπορείς να κάνεις κάτι για να την τονίσεις.